Κώστας ο Αμυρίδης την έπαθε. Ο φωτογράφος μας. Τι έπαθε ο Κώστας. Λέει, πού θα έμενε ο Μπομπ Μάρλι αν ήταν Σαλονικιός, στην οδό Παφ-Πάφη. Κώστα, ντροπή σου. Δεν είναι αυτό όμως. Πώς θα γίνει να μην έχει πρόσβαση ο Αμυρίδης σε εμάς. Η βλακεία θα εκτοξευθεί. Αυτό που θα σας ρωτήσω όμως σήμερα είναι μια έμπνευση του φίλου μας του Κρις, νέος δημιουργός, πολλά υποσχόμενος. Είναι. Με το δίκιο του. Είναι τραγουδίστρια. Βαλέσα, μην δίνει σημασία. Είναι τραγουδίστρια της pop μουσικής και προς το pop latin. Πολύ καλή τραγουδίστρια, πολύ καλή χορεύτη κλπ. Και παράλληλα της αρέσει να γυρίζει ταινίες έτσι βαριές, κουλτουριάρικες, με πιθανότερο θέμα του σαμουράι. Ποια είναι. Τι ήταν να το πάρει το ποτάμι. Ούτε στην ΕΡΤ, στο Δες και Φρέσκο. Τέτοια ερώτηση δεν. Καλά, σήμερα είδα μια ερώτηση. Ας τη συζητήσουμε λίγο. Επικοινώνησε η κοπέλα μαζί μας, θα ξέρετε. Μας ευχαρίστησε πολύ. Για πες. Σακύρα Κουροσάβα. Σακύρα Κουροσάβα. Πολύ ωραία. Ο Κρις, όχι εγώ. Μπράβο. Αυτό, δεν λοιπόν... σώζεται αυτό, δεν σώζεται. Πάμε κρυά την πάτηση. Πάμε στο ανέκδοτο. Γι' αυτό λοιπόν είναι ο Αντώνης και η Βιβί μία μέρα, μετά από 48 χρόνια γάμου και παίρνουν το πρωινό τους και λέει η Βιβί, μου λες Αντώνη, εάν πεθάνω θα παντευθείς ξανά. Λέει η Βιβί, σε παρακαλώ τώρα, τι συζήτησε αυτή που ανοίγεις την ώρα που τρώμε το πρωινό μετά από τόσα ευτυχισμένα χρόνια. Όχι, λέει η Βιβί, θα ήθελα να μάθω. Λέει, ξέρω εγώ, φαντάζομαι πως είναι νέος είμαι ακόμα, πιθανώς να πειμάστε. Και δεν μου λες Αντώνη, λέει η Βιβί, θα μένετε στο ίδιο σπίτι που μένουμε ή θα το πουλήσεις. Λέει, όχι, δεν νομίζω να το πουλήσω, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα. Νέος είμαι ακόμα, ξέρω εγώ, υπάρχει, πληρωμένα είναι τα χρέη κτλ. Και δεν μου λες Αντωνάκη, λέει η Βιβί, και αν υποθέσουμε ότι γίνονται όλα αυτά, θα την αφήνεις να παίζει και γκολφ με τα δικά μου τα μπαστούνια. Όχι, ρε Βιβί, τώρα σε παρακαλώ, ποτέ είναι ποτέ δυνατόν να την αφήσω να παίζει γκολφ με τα δικά σου τα μπαστούνια. Άλλωστε είναι αριστερόχειρες. Η επόμενη. Την είχε έτοιμη δηλαδή. Καλό. Εσύ είπες καλό. Καλό. Εσύ είπες καλό. Έλα Παναγία μου. Μα γιατί την είχε έτοιμη την αντικαταστάτη. Και είναι διάλογο το οποίο τον άκουσε με τα αυτιά του, λέει ο Γιάννης από τη Ρόδο. Και λέει... Μάλιστα, είναι αληθινή ιστορία, κυρίες και κύριοι. Πολύ συγκινητικό. Θα δείτε και το πείδημα από τη Ρόδο. Και ο διάλογος πάει ως εξής. Δράκουλα, κουρεύτησε τρελή μου. Λέει ναι, με για την κόμη, Δράκουλα. Κόμη. Σε παρακαλώ, πες το άλλο. Φαντάσου το άλλο που είχε έτοιμο, πόσο χάλια ήταν. Πες λίγο αυτό που θα έλεγε. Αυτό, όχι, μην το έλεγε. Θα ήταν χειρότερο για να πει αυτό είναι καλύτερο από αυτό. Πες λίγο. Εντάξει. Είναι ζευγάρι λοιπόν το οποίο πηγαίνει βόλτα στο πάρκο, ανδρόγυνο, και κάποια στιγμή βλέπουν έξι μαντραχαλάδε που σηκώνονται. Αυτό μα το έστειλε ο φίλο μα ο Ιεν από την Αθήνα, Άγγλο. Λοιπόν, σηκώνονται οι μαντραχαλάδε και ορμάνε πάνω στη γριά κυρία και πάνε να την πλακώνουν στο ξύλο κτλ. Οπότε διαπιστώνουν ότι είναι η πεθαρά του άντρα. Το βλέπει αυτό η γυναίκα και λέει: πω πω, η μαμά μου είναι, τρέχα, δεν θα βοηθήσει. Δεν χρειάζεται, είναι έξι, φτάνουν. Για να δει την πεθαίνω. Καλά είπε ο Σερβετά. Ήξερε ο Σερβετά. Εγώ σου είπα. Ήξερε ο Σερβετά. Τη επικίνδυνα. Με για την κόμη, Δράκο. Ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντρα λένε ότι κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα. Πίσω από το Γιάννη το Σερβετά κρύβεται ο Βασίλη Δέλιο. Όχι μεγάλη γυναίκα. Έχω λόγο που το λέω. Δεν κρύβεται και πολύ πετυχημένο, περισσεύει λίγο δεξιά. Αστέρα, πάστε. Ο οποίο σήμερα λοιπόν, Γιάννη μου, ο Βασίλη μου έστειλε το εξή. Χίλια συγγνώμη από χίλια συγγνώμη. Έτσι. Μία κυρία και ένα παπά, ιερέα, μπαίνουν σε ένα σανσέρ. Αν και δεν επιτρέπεται, παλιά. Δεν τελείωσε, μην γελάσει ακόμα. Λοιπόν, μία κυρία και ένα ιερέα μπαίνουν σε ένα σανσέρ. Λέει η κυρία ευγενέστατη, πού πάτερ. Μπράβο, Βασίλη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, φίλε, μην ακού κανέναν. Τελείωσε. Δεν ήταν υπέροχο, δεν κατάλαβες το punchline. Ολοκλήρωσε. Πού, βέβαια. Λέγαμε 10 λεπτά αφιερώσεις και αυτό ήταν το κρύο ανέκδοτο. Εγώ φταίω. Είναι εγώ το κατά του the point, γιατί σέβομαι τον τηλεοπτικό χρόνο στα μερικούς. Καταρχάς είναι καλό το ανέκδοτο. Όχι. Αλήθεια. Το χιούμορ παίρνει την κατιούσα, αλλά οι αφιερώσεις γίνονται όλα και καλύτερες. Επειδή έχω δύο φίλους στο νέο σκοπό, τον κύριο Στέργιο και την Γεριάννη, να μην το πω σήμερα, μην τους το αφιερώσω. Όχι, όχι. Αφιερωμένο στον Ιώ και στην Τασία που κλείνουν 45 χρόνια γάμου. Καλό και είναι. Από τη Γιαννούλα στο Γιάννη, το σύζυγο την Καλαμάτα που έχει γενέθλια σήμερα και δεν το αρέσουν αυτά. Και η καλύτερη αφιέρωση από όλες, η Σπυριδούλα, σε ευχαριστώ που με αντέχεις και με στηρίζεις. Ανυπομονώ για τα επόμενα 88 χρόνια με αγάπη Παναγιώτη στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Delaware. Τι ωραία. Η εφερός είναι κούκλες στο ανέκδοτο τραγωδία. Είναι όμως δύο. Καταρχάς ένας τύπος αγοράζει ένα παπαγάλο. Ήρθε ένα επί του πιεστήριου, θες από μόνο αυτό. Όχι, πέστε και τα δύο. Πέστε. Λοιπόν, άπλασες. Ήρθε ένα τελευταία στιγμή το οποίο με κέρδισε. Τέλος πάντων. Αγοράζει ένας τύπος ένα παπαγάλο και προσκαλεί το φίλο του στο σπίτι να πιούνε καφέ. Λέει ο φίλος του πηγαίνει στο σπίτι κλπ. Λέει αγόρασε παπαγάλο με γεια πώς είναι, παρταλός, πρωτοτέρα, ωραία πολύ. Μιλάει. Ναι, μιλάει, πάρ' τον αργότερα.
Ότι μιλάει τώρα στο τηλέφωνο. Αυτό είχε ετοιμάσει από πριν. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν που είχες προετοιμάσει. Ναι, αλλά έστει το Γιώργο στο εξής. Κώστα, αν πεθάνει, σε πειράζει να κάνω σχέση με το Στάθη. Φάει τη γλώσσα, ρε κοπέλα μου. Κώστα, αν πεθάνει, σε πειράζει να κάνω σχέση με το Στάθη. Έφαγε τη γλώσσα τη. Αχ, Παναγία μου και Θεούλη μου, τι τραβάμε. Κυρία Νίτσα, χίλια συγγνώμη. Αυτό, όχι εγώ, χίλια συγγνώμη, κυρία Νίτσα. Μου το είπε και κύριε Στέρκη. Αυτό του φαίνεται. Αν έχει κανείς καμία φίλη, να την πει τώρα να σοπάσει για πάντα. Θέλω να το αφιερώσω εγώ στη Χριστίνα που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, Χριστίνακη. Χρόνια πολλά, Χριστίνα. Χρόνια πολλά, καμιλιά. Και δεν είναι ανέκδοτο, είναι ένας διάλογος. Είναι αληθινή ιστορία. Ούτως ή άλλως δεν θα ήταν ανέκδοτο. Το ότι δεν είναι ανέκδοτο δεν χρειάζεται να το πεις κανείς. Το έχουμε καταλάβει εδώ και 13 χρόνια. Λοιπόν, είναι διάλογος ο οποίος συνέβη πριν από αρκετό καιρό που ήταν εφικτό να γίνει, που είναι δύο φίλοι και συζητάνε και λέει ένας τον άλλο, εσύ φίλε, πεθύμησε να πάμε, λέει, καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο. Λέει να πάμε σε μια μακριά βόλτα, λέει. Θες να πάμε. Λέω, έχεις φουλάρι. Όχι, δεν πάει με το πουκάμισο. Αλλά έχει φουλάρι, κατάλαβες με βενζίνη. Αλλά το κατάλαβε το φουλάρι. Εντάξει, τώρα είναι συνεργάτες μας. Γιατί γελάτε. Κατακόρυφα. Η Άννα και η μαμά της στέλνουν τις καλύτερες ευχές. Η Άννα και η. Ναι, και η μαμά της. Συγγνώμη. Έτσι όπως είναι γραμμένα. Πισόψο. Η Άννα και η μαμά της. Τι συνδυσκόλεψε από την Άννα και τη μαμά της. Μάλλον η μαμά της. Η Άννα καλά τα πήγε. Η μαμά της. Εγώ έτσι είναι γραμμένο. Έτσι είναι γραμμένο. Δεν σκάλωνε. Έτσι είναι γραμμένο. Στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους στον πατέρα Τσάρλι που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Happy birthday, Τσάρλι. Χρόνια πολλά, Τσάρλι. Χρόνια πολλά, αγόρι. Αυτό λοιπόν το αστείο το έγραψε ο νέος μας συνεργάτης, ο Ορέστης. Ο οποίος είναι 13 ετών. Καταστρέφουμε. Είχε αρχίσει να αρπάζει λίγο γύρω-γύρω, δηλαδή έχει μεγάλη καριέρα μπροστά του στο κάψιμο. Είναι, λέει, ένα αγόρι, νεαρό τελικά, ο οποίος οδηγεί για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε, αλλά εξυπηρετεί την οικονομία των εκδότων, οδηγεί μια νεκροφόρα. Και ο νέος αυτός έχει βάλει στο μάτι μια κοπέλα, α πούμε, την οποία θέλει να βγει ραντεβού. Και πηγαίνει την πάρει από το σπίτι της και λέει: Έλα να πάμε βόλτα. Απαπα, δεν παίρνω εγώ αυτό το πράγμα, δεν παίρνω. Έλα, κορίτσι μου, αφού πάμε βόλτα και τα λοιπά, να βγούμε ραντεβού. Μπαίνει: Όχι, δεν παίρνουμε τίποτα. Λέει: Γιατί καλέ, αφού άλλοι πεθαίνουν να μπουν μέσα. Όπω. Ωραία, εγώ είμαι μαζί σου, φίλε. Το πει μου εμένα, τι ωραία. Έλα, ρε Κωστάκι, κάνε την επανάστασή σου. 13 χρόνια σιωπηλός τα έχεις όλα αυτά τα πράγματα. Η νεκροφόρα λέει: Είναι πολύ δυνατό το αυτοκίνητο γιατί ανεβαίνει τη φόρα με νεκρό. Εντάξει, να βοηθήσω λίγο για τη θερμοκρασία. Αντάνη, έχετε δίκιο, έλεος. Το σύμπαν θα παγώσει. Το σύμπαν θα παγώσει. Πάμε. Αφιερωμένο στη Μαρία Π, το αρχικό της, η οποία θα γίνει για δεύτερη φορά γιαγιά. Και πάνω απ' όλα στο συνονόματό μου από την Κύπρο, άκου τώρα το παλικάρι τη μήνυμα έχει στείλει, λέει: Πείτε κι εσείς στην κοπέλα μου την κούλα, ρε φίλη μου, να μην αγχώνετε για το γάμο μας το καλοκαίρι, διότι εγώ την αγαπώ και θα την παντρευτώ και ας πάει να πνιγούν όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα μέτρα. Γεια σου, Ρεστάθη. Να ζήσετε. Ο Μανώλης λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, ναι, καταλαβαίνω. Στέλνει λοιπόν το εξής ο Μανώλης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λέει ότι μπαίνει μέσα σε ένα μπαρ, παλιά που δούλευε η εστίαση, μπαίνει στο μπαρ ένας γάτος. Συνήθως μπαίνουν κάτι άλογα, αλλά στην περίπτωση μπαίνει ένας γάτος. Λοιπόν, ο οποίος είναι πολύ ζωχαδιασμένος ο γάτος, πηγαίνει κοντά στον μπάρμαν, έτσι, ο γάτος, άγριος. Λέει ο μπάρμαν, τι θα πάρετε, λέει ο γάτος, βάλουμε ένα διπλό ουίσκας. Όχι ουίσκι, κατάλαβες, ουίσκακι. Ωραίο, σατανικό. Καλό ήταν, όχι, δεν μετράει αυτό, αυτό ήταν καλό. Πάμε για το κρύο ανέκδοτο της ημέρας τώρα. Τώρα με φαίνεται σε λίγο δύσκολη θέση. Μπαίνει ο γάτος μέσα στο τέτοιο, μέσα σε ένα μπαρ ο γάτος. Κοιτάει δεξιά, έχει δύο άλογα, απέναντι ένα ζεύρο. Πίσω ένα ρινόκερο. Λέει τον μπάρμαν, πόσο κάνει μια μπύρα, του λέει 20 ευρώ. Με τις τιμές που έχεις, ρε σαχλαμάρα, του λέει, θα πάτε σε άνθρωπος εδώ μέσα. Από αλλού μας ήρθε το κρύο ανέκδοτο, κυρίες και κύριοι. Το κατάλαβες. Από αλλού ήρθε. Ότι είναι όλο ζώα, δηλαδή, και όχι άνθρωπος. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Κάναμε τις αφιερώσεις, γιατί είναι και χιλιάδες. Θέλετε να χρεώνουμε τις αφιερώσεις. Φοβερή ιδέα, ρε Στάν. Φοβερή. Θα λειτουργήσει και πολύ καλά. Ποιο από του δύο είσαι, ο Άδωνη ή ο Κυριάκο. Καλά, είσαι με πολύ νούμερο 3. Μέρο των εσόδων θα πάρει σε φιλανδικό σκοπό. Μέρο. Στο χαμόγελο του Στάθη. Έλα, ρίξε τη βόμβα, βρε αγόρι. Έχουμε αφιερώσει κάτι, φίλε, δεν γίνεται. Ο Γιώργο κλείνει τα 28 χρόνια του σήμερα και η αδερφή του, η Αναστασία, του έφερε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χαρίζουμε στο Στάθη την Ευαγγελία και στον Τέο από τη Μελβούρνη, ο οποίο γλυκά μα γκρινιάζει που δεν αναφέρουμε του Έλληνε Μελβούρνη. Τέο για σένα. Συγκεκριμένα. Λοιπόν. Κάποια συνοικία ειδικά τη Μπέλκη. Τον Τέο, μωρέ, τον Τέο. Τέο, εσύ. Φιλιά και στη Δώρα που τρώει σουβλάκια ενώ μα βλέπει με τα ντερέκια τη. Πάλι η γη τη θα λέει. Αυτό το συγκεκριμένο μα το έστειλε η Σοφία που ζει στο νομό Πρεβέζη. Ναι, Πρεβέζη.
Και πάλι γάτα σήμερα, Γιάννη. Δύο γάτες περπατούν στο δρόμο, λέει η Σοφία, και ξαφνικά βλέπουν στο απέναντι σπίτι μια γάτα να περπατάει κυριολεκτικά στην άκρη της στέγης. Γάτα, γάτα, τις φωνάζουν. Τι κάνεις εκεί, θα πέσεις γάτα. Λέει και η γάτα, ακροβατώ. Όχι ακροβατώ στην άκρη της στέγης. Εντάξει, μπορεί να είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις πει ποτέ στην ιστορία. Της Σοφίας της Φλενάδας. Το χειρότερο που έχεις πει ποτέ. Δεν μπορώ να το δεχτώ ούτε ως κρύο ανέκδοτο. Πάμε, πες κάτι άλλο. Έστειλε και ένα άλλο η Σοφία. Η ίδια η Σοφία. Στην αρχαία Ελλάδα, αυτό, όχι με γάτες, ναι. Συζητάει μια παρέα ανδρών και έρχεται φουριόζο στρε και φωνάζει: Διογέννη, Διογέννη, έλα να δεις, ήρθαν οι Άπωνες στην Ακρόπολη. Έλα μου, καλή, κάτι, δεν πειράζει, παντού Άπωνες είναι. Οι Άπωνες, οι γυναίκες που δεν πονάνε. Τον... Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Χειρότερα από το προηγούμενο. Όπου, τι λέει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αν δεν σας άρεσε αυτά καθόλου, ε. Εγώ ενθουσιάστηκα με τη φίλη μου τη Σοφία. Κοίτα, εδώ και. Αυτό ίσως να το κάνω. Έτσι. 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 Και σκούφο, και σκούφο αύριο. Η Ελένη στέλνει τις ευχές της στην κόρη της Μαρίκα που κλείνει τα 16. Μπράβο. Ο Μανώλης που ζει στο Γιώργο τις ευχές του στον πατέρα του που κλείνει τα 63, το Βρετό, στον Άλυμο. Και ο Δημήτρης στέλνει χαιρετισμούς στους γονείς του στην Καρδίτσα που έχει να τους δει από το καλοκαίρι. Αυτό τι μεγάλο δράμα, ρε. Και τώρα Μύδια γατάκι, γατάκι Μύδια. Είναι ένα τύπο ο οποίο. Μύδια γατάκι. Ναι, ναι, είναι κακοκαιρία. Καταπληκτικό το. Είναι πιο ισχυρό από την κακοκαιρία. Φυσικά. Είναι ένα τύπο ο οποίο διαπράττει μοιχεία. Και μην με παντρεμένη γυναίκα πεστού και αισθάνεται άσχημα μετά, πριν προφανώ όχι, και πηγαίνει στον παπά να εξομολογηθεί και να πάρει άφεση αμαρτιών. Πήγαινε στον παπά, λέει πάτερ, ευλόγησε με διότι αμάρτησε, τι έκανε, παιδί μου, μοιχεία. Με πιαν, λέει πάτερ, δεν μπορώ να σα πω τώρα, με πιαν, σα παρακαλώ. Μήπω με την κυρία Ιωαννίδου, τη σύζυγο του Φούρναρη, λέει πάτερ, σα παρακαλώ, δεν μπορώ να τον αποδώσω τη γυναίκα, λέει πώ πρέπει να μου πει. Μήπω με την κυρία Παπαδοπούλου που είναι σύζυγο του Μπακάλι, λέει πάτερ, σα παρακαλώ πάρα πολύ, πώ θα πω το όνομα τη κυρία, είναι, λέει ο παπά, αν δεν μου πει το όνομα με ποια διάπραξη μοιχεία, δεν μπορώ να σου δώσω άφηση. Εν τη άφη περιπτώσει φεύγει ο τύπος, στεναχωρημένος, το συναντάνει φίλοι του έξω από την εκκλησία του, λέει τι έγινε, σου έδωσε άφεση. Μου λέει κοιτάξτε, άφεση δεν μου έδωσε, αλλά μου έδωσε κανένα δύο πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Τα ονόματα των κυριών οι οποίοι ήταν ύποπτες για. Για σεξ όπως είσαι. Γιατί έξω έχει κρύο. Μόνος σου. Δεν βγαίνω μόνος μου. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο περισσότερο. Ναι, αυτός ζωτούσε τον παπά, είπε στον παπά ότι είχε μοιχεύσει και ο παπάς του έλεγε διάφορα ονόματα πιθανών κυριών. Οπότε λέει αυτός για να τα λέει ο παπάς, πάει να πει και άλλοι έχουν εξομολογηθεί το ίδιο πράγμα. Οπότε θα πάνε να την πέσουν την κυρία Ιωαννίδου, την γυναίκα του φόρου. Και αυτό είναι και το αστείο της υπόθεσης. Φοβερό ήταν, ρε παιδιά. Το κρύο δεν μας έκοψε. Φοβερό ήταν να πάω. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας, παρακαλώ. Δεν αισθάνεστε κι εσείς ότι θα το ακούμε αυτό το τραγουδάκι στην παραλία, σε άσχετες φάσεις. Άνετα, παιδιά. Το καλοκαίρι θα γίνει. Εγώ το τραγουδάω μόνο με αυτό το πλάκα κάτω από το σπίτι μου. DJs θα αρχίσουν να βαράνε. Πρώτο Θεό, τα μπιτσόμπαρα να ανοίξουν. Υπάρχει πρόβλημα με το σύμπαν, θα παγώσει, βάλε ζακέτα, βάλε ζακέτα. Εγώ καταρχήν είμαι στο σπίτι, εμείς κυκλοφορώ και το σύμπαν θα παγώσει. Πάμε! Είναι αφιερωμένο από τη Βιβί στον Αλέξανδρο, ίσως και από τον Αλέξανδρο στη Βιβί δεν σημειώσαμε καλά. Τα ονόματα όμως είναι σωστά, είναι αυτά. Υπάρχει αυτή η τάση. Και το πιο αστείο πόρο είναι ο πρόλογος. Είναι ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη, νέος δημιουργός. Λέει είμαι 13 ετών και μπερδεύω τα email. Δημιουργός, ρε φίλε. Ναι. Ναι, γιατί. Έστειλα 5 mail σε άσχετους παραλήπτες και επιτέλους σε μια εκπομπή σας πρόσεξε το email στην οθόνη και σας το στέλνω τώρα. Είναι μια κυρία, λέει, μεγάλης ηλικίας στη λαϊκή αγορά και πάει στον πιτσιρικά που έχει τα προϊόντα και λέει βάλε μου παιδάκι μου 2 κιλά, αλλά ξέρεις δεν έχω πιστωτική κάρτα. Λέει ο πιτσιρικάς αρακάς. Όχι, φασολάκια. Αρακάς, όχι κάρτα. Ο Δημήτρης εκατοστάθηκε σε άλλους 5 παραλήπτες. Ένα παιδί 13 χρονών. Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ενθαρρυντικό. Και το έστειλε σε 5 email κατά λάθος. Μήπως να το πούμε και για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης αυτό, δεν είναι πολύ ωραίο. Πώς ναι, προσέχει. Αφιερωμένο στις μικρές Μελίνα και η Όλη από τη Λυτή Θεσσαλονίκης. Ελπίζω, μια... ελπίζω να μεγαλώσουν και μετά το ανέκδοτο. Θα μεγαλώσουν και πάλι. Μην τα φτιάξει το κρύο τόσο. Να συνεχίσει η ανάπτυξη. Είναι ενός νέου δημιουργού και πάλι, του Ιωάννη από τη Λάρισα. Δεν καταλαβαίνει. Είναι δημιουργή θέλουν και ο καταξιωμένο ερμηνευτή ερμηνεύει. Τόσο απλά. Λοιπόν. Σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι ένα ηλικιωμένο κύριο, ο οποίο πολύ 90 χρονών, ο οποίο πηγαίνει στον ιερέα για να εξομολογηθεί. Και λέει: Πάτερ, έχω κάνει το εξή. Λέει: Πε μου, τέκνο μου. Λίγο μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χτύπησε την πόρτα μου μια πολύ όμορφη νεαρή δεσποινή, η οποία μου ζήτησε να την κρύψω, διότι κυνηγούσαν οι Γερμανοί. Και εγώ δέχτηκα να την κρύψω στο υπόγειό μου την νεαρή αυτή δεσποινίδα. Με αντάλλαγμα καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε να τώρα, σου πάτερ. Υπενθυμίσω ότι ξέρω, κάπα 8, ξέρω. Ναι. Λοιπόν, με αντάλλαγμα καταλαβαίνετε. Λέει, λέει ο ωραίας, κοίταξε να δεις, θα σε συγχωρέσει σίγουρο ο Θεός, διότι με τη μία καλή σου πράξη που έσωσε τη ζωή της, ανέρεσε την άλλη. Α, ευχαριστώ πολύ, με ανακουφίζετε, αλλά δεν ήθελα να ρωτήσω αυτό. Τι θέλατε να ρωτήσετε, τέκνο μου, να τη πω ότι τελείωσε ο πόλεμος.
Από το 41 μέχρι το. Κατάλαβε τι είχε στο υπόλοιπο. Δεν θα στρώσει ποτέ. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν θα στρώσω ποτέ. Αυτό. Δεν σα άρεσε. Μετά αυτό. Μετά θα σου χρειαστεί. Λοιπόν, ο Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη μας ζήτησε να στείλουμε τη σκέψη του στη Βάσο από την Αθήνα. Διότι τη στέλνουμε τώρα τη σκέψη, ναι. Διότι δεν το απαντάει με κανέναν τρόπο και η μόνη του ελπίδα να το απαντήσει η Βάσο είναι να το δει μέσα τη εκπομπή μας. Βάσο. Παίρνουμε κόσμο πιο κοντά. Αυτό ήταν. Όχι, δεν ήταν αυτό. Ξέρετε μια ιδιομορφία, μια ιδιοπλασία που έχουν μερικοί άνθρωποι, οι λεγόμενοι σιχαμέοι αδελφοί που γεννιούνται, ξέρετε, ενωμένοι μεταξύ του. Δεν είναι. Και μόνο με χειρουργική επέμβαση, λοιπόν, και αυτή δύσκολα. Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτεσαι. Ναι, θα ακούσουμε. Μην μου πει. Μάλλον έτσι. Για πες. Η γνωστό. Σταματήστε. Γνωστό ζεύγο λοιπόν σχεμένων αδερφών από μια χώρα τη Ασία πήγαν διακοπέ στο Λονδίνο. Γιατί πήγαν διακοπέ στο Λονδίνο, γιατί ρε Στάθη. Για να οδηγήσει λίγο και ο άλλο. Δηλαδή, επειδή ο Γιώργος στυλάει. Από το φόβο γελάμε τώρα, ότι εντάξει, βγήκε κάπου. Τι φανταστήκατε, ότι δεν ξέρω το κόμιλ φω. Κάθε φορά που αναφέρεσαι σε μια συγκεκριμένη τάξη ανθρώπων, το μυαλό μου πηγαίνει στο. Μήπως τυχόν είναι κάποιος εκεί έξω και μας βλέπει τώρα, αδερφίλα. Λες για μία αδερφή και σκέφτομαι. Λες. Λες κάποιο να μας βλέπει. Οδήγησε. Λίγο. Λίγο. Καταρχήν τον Νοέμβριο τον ζήλεψα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αχ, τι αστείο λοιπόν, που είναι αυτό, ρε Γιάννη. Θέλω να το δείξω προηγουμένως με το Spider-Man που είχε. Τι αστείο που είναι αυτό, ρε Γιάννη. Τι ωραία που είναι να βλέπει ένας άνθρωπος τηλεόραση και δει υπάρχουν. Τι αστείο που είναι αυτό και να το βλέπω. Καμιά μόνοι τους. Καμιά φορά να βρείτε από εδώ, περνάμε πολύ ώρα από πίσω. Άντε, έλα να το δείξουμε τώρα. Μια που το λέμε, έλα στη βράση κολλάει το σίδερο. Που ζήτησε συγγνώμη για το Spider-Man. Τι αστείο που είναι αυτό, ρε παιδιά. Πιο καλά και φτιάξε λίγο την εικόνα. Παντρεύτηκε ο Spider-Man, κυρίε και τώρα που το λέμε, ο Spider-Man όταν χωρίζει είναι στα ταβάνια. Γιατί οι υπόλοιποι είμαστε στα πατώματα. Δεν ήταν αυτό. Έλα ρε Στάθη, μας δίνεις και μπόνους. Εντάξει, τελείως τον έκδοτο, πάμε. Καταρχήν αφιερώσεις. Η σημαντικότερη από όλες, ο Μάριος στέλνει όλη του την αγάπη στην κόρη του τη Φενίνα που είναι στο παιδαγωγικό του Υπουργρατίου και εμείς μαζί, αν επιτρέπεις, Μάρια. Επίθεση. Επίθεση. Και επίσης ο Μπάμπης από τον Ντίσσελντορφ της Γερμανίας στέλνει τις ευχές του και αφιερώνει στη γυναίκα του την Ιωάννα που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Χρόνια πολλά, μαζί. Πάντα σχολά, Ιωάννα. Και ο Αντώνης Τουρκογιώργης τον Σόκρατες. Ναι, και ο λοιπόν, Περικλής. Και ο Περικλής ο Πηλίδης. Δεν ξέρω αν έχετε. Και Μάικλ Τζόρνταν, νομίζω. Ναι, σωστό, χθες. Αύριο. Κάτι με το Καζαντζάκι έγινε σας. Αύριο. Ωραία, πάμε. Το Καζαντζάκι γεννήθηκε σας. Και ο Καζαντζάκι. Πάμε. Διάλογος μεταξύ φίλων λέει ο ένας τον άλλο, εσύ τα έμαθες για εκείνο τον Εσκιμό ο οποίος έχει μείνει μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να βγει. Λέει σοβαρά, τι έπαθε, εγκλουβίστηκε. Ιγκλού. Εσκιμός. Όλος αυτός ο πρόλογος γίνεται για αυτό το πράγμα. Μας εγκλούβησε. Πάμε. Αφιερωμένο στην Λέκτα, την Εφέλη, την Αριάδνη, που είναι τρεις μικρές μας φίλες. Η Θωμαή, η μαμά του Αλέξανδρου Χρυσάφη, του στέλνει τις ευχές και την αγάπη της. Χρόνια πολλά στην Ηλιάνα που γίνεται 19, μου δίνουν χαρτάκι προπονητές εδώ. Έχω και εγώ μετά. Ναι. Και η Ελένη, ο Νίκος Τιοφώτης στέλνουν τις ευχές στη μαμά του, την Ελένη. Ο Νίκος Τιοφώτης. Ο Δημήτρης, τη γυναίκα του Ευθυμία που είχε γενέθλια χθες μαζί με τον Αντώνη και είμαι και ο αγαπημένος της, να τα λέμε αυτά. Αχ, δεν είμαστε μέσα. Και χρόνια πολλά στον κύριο Ανδρέα Παρασκευόπουλο που εύχεται στον εαυτό του, ο οποίος κλείνει τα 71. Μπράβο, και λέει, μου εύχομαι να τα εκατοστήσω. Και λίγα λες, φίλε Ανδρέα. Παιδιά, κατά τις 9 παρατέταρτο θα ξεκινήσουμε, έτσι. Ο Θανάσης. Πάμε. Εντάξει, αυτό είναι. Σφινάκι είναι το σημερινό, μην ανησυχείτε. Ο Θανάσης. Μα πάντα οι αφιερώσεις είναι πιο μεγάλες από το κρέο. Ψέματα. Έχω κάτι μεγάλο, το πέτα κατά για άλλες μέρες. Λοιπόν, μεγάλα και χωρίς γάλα. Πάμε. Ο Θανάσης από το Λυκαβητό. Το Σατανά. Πώς ονομάζεται. Τα πετυχημένα τα πετάει έτσι. Τα φθόρμητα. Και που δεν το πέρασε. 10 ώρες έκανε πρόβα. Λοιπόν, πώς ονομάζεται το θεραπευτικό φυτό, ρωτάει ο Θανάσης από το Λυκαβητό, το οποίο θεραπευτικό και ωφέλιμο φυτό, το οποίο χαιρετάει και συστήνεται γαλλιστή, στα γαλλικά. Είναι φυτό ευεργετικό και θεραπευτικό και χαιρετάει και συστήνεται το σύστημα τον εαυτό του στα γαλλικά. Το φυτό πώς είναι αυτό το φυτό, πώς το λένε. Ξέρετε. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Μόνο θα ανάγκη. Άλλο η Βέρα είμαι. Άλλο η Βέρα. Άλλο η Βέρα. Εντάξει. Σ' άρεσε. Εντάξει. Καλούτσικο. Καλούτσικο. Καλούτσικο.
Η Αλεξάνδρα και ο Γιάννης στέλνουν τις ευχές στον κύριο Δημήτρη. Ο Χρήστος, ο Στέλιος και ναυσικά στον Κώστα. Χρόνια πολλά στο σύζυγο της ναυσικάς που έχει σήμερα γέννηθει. Και τέλος, η Κυριακή από την Άξο αφιερώνει σε Χάιδο, Τόνια και Κατερίνα. Σαν τον Ερυθρό Σταυρό που λέγανε πάλι. Κανονικά. Ζαγνούμενο. Όχι σαν αυτό που στις εκκλησίες. Στις εκκλησίες. Με πρόσωπο. Σε πολυιατρείο μπαίνει μέσα άνθρωπος, χτυπάει την πόρτα του γιατρού, μπαίνει ο γιατρός, παρακαλώ, λέει γιατρέ, ξέρετε τον τελευταίο καιρό πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είμαι άνθρωπος, είμαι σκόρος, νυχτοπεταλούδα. Λέει ο γιατρός, είναι παράξενο αυτό που μου λέτε, αλλά τι να σας πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Το λέω στους φίλους μου, λέει γιατρέ, και οι φίλοι μου γελάνε, δεν με πιστεύουν, αλλά εγώ είμαι πεπισμένος ότι είμαι σκόρος, είμαι νυχτοπεταλούδα. Συγγνώμη λίγο, παρακαλώ. Μια ερώτηση. Είναι δικό σου ή κάποιου δημιουργού? Όχι, όχι, είναι κάποιο, κάπου το είδα, δεν θα είπα πού. Ευτυχώς δεν είναι δικό μου. Mm. Λοιπόν, διακόπηκα. Α, ναι. Λέει ο γιατρός, κοιτάξτε, καταλαβαίνω, έχω τον έρημο, καταλαβαίνω, λέει, αλλά ξέρετε, εγώ είμαι παθολόγος. Αν έχετε τέτοιο πρόβλημα, θα ήταν καλύτερα να πάτε να δείτε ένα ψυχίατρο. Λέει αυτός, πραγματικά στο δρόμο για τον ψυχίατρο ήμουνα, αλλά είδα το φως αναμέναξε την πόρτα σας και μπήκα. Και το πεταλούδα που πάει. Εξήγησε το λίγο. Επειδή είχε το πεταλούδα, πηγαίνει προς το φως, κατάλαβε, προσελκύεται, πήγαινε αυτός. Άρα ήταν σκόρος στην πραγματικότητα ή τουλάχιστον έτσι πίστευε. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό, δεν ήρθε. Φοβερό δεν ήταν. Όπω ήταν. Χρήστο, δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εμένα με ενθουσίασε, πρέπει να σα πω. Θεόφιλε, σου άρεσε. Πολύ ωραίο, ε. Μπράβο, σα ευχαριστώ. Βανέσα, έτσι. Εκεί πίσω. Άξιζε. Σταμάτα να γελάς. Σταμάτα να γελάς, βρε Πασούκη. Άξιζε και στην προσπάθεια που κάνανε τα παιδιά στο Δελτίο Ειδήσεων. Άξιζε αυτή. Άξιζε, ναι. Η Τέτη έστειλε ένα ωραίο που λέει πώς λέγεται το αυτοκινούμενο νοσοκομιακό. Το αυτοκινούμενο νοσοκομιακό. Τροχόσπιταλ. Κατάλαβε που τα παίρνει για να. Να πω κι εγώ ένα για να έρθει να. Αντώνη, πώς αντέχεις να τα τρως στέρεο. Από παντού. Κρύο ανέκδοτο τη ημέρα, μισό λεπτό. Εγώ πρώτο αφιέρωση. Ένα για τα Αγρίνιο. Για τα Αγρίνιο. Χιονίσει στα Αγρίνιο. Θα χιονίσει τώρα σε λίγο. Στάθη, επειδή έχει ανέβει ο πύχη πάρα πολύ, ρε φίλε, τα παιδάκια μα θέλουν. Βρίσκει τουλάχιστον ωραία κρύα ανέκδοτα, αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Πού να σα πιάσω. Τι λε και εσύ, βρε Χρήστο. Καταρχά δεν γίνεται, τι ψάχνει. Κυρίε και κύριοι, το κρύο ανέκδοτο τη ημέρα το αφιερώνω με όλη μα την αγάπη. Στην κυρία Ζήνα από την Παιανία, κυρία Ζήνα μου. Μόνο αγάπη για σα από το ράδιο Αρβίλα. Σα παρακαλώ και να γελάτε κάθε μέρα, ξέρει αυτή. Τώρα. Ζητάμε συγγνώμη βέβαια, το κρύο ανέκδοτο, κυρία Ζήνα, που σας χαρίζω. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό έχουμε, αυτό χαρίζουμε. Μουά, φιλιά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι ο γραφίστας που μας έφτιαξε αυτά τα πράγματα τα πάρα πολύ ωραία. Και έχει τα γενέθλιά του σήμερα και η γυναίκα του μας στέλνει τις ευχές της και εμείς μαζί. Και να χαρίσουμε και αυτό. Δείτε τι ωραία χειροποίητη κούπα. Τριδιάστατη ράδιο Αρβίλα από. Την έφτιαξε η Ανθή Πούλιου. Η Ανθή Πούλιου. Handmade with love. Λινοθήκη. Ή λινοθήκη.gr. Λινοθήκη.gr. Πάμε. Λινοθήκη. Πάμε. Ο Θείος, η αποστολή στέλνει τα χρόνια της πολλά στο Θείο Σταύρο. Ο Γιάννης, ο γιο τον Άγγελο που υπηρετεί στη Μυθυλίνη και αυτά από ευχές. Επειδή χθες δεν εκτιμήσατε το ψαγμένο μου, σήμερα θα λαϊκίσω. Συγγνώμη που διακόπτω. Επειδή είπε χθες, είχε μια φοβερή ταινία. Άστα, Χρήστο. Άστα και πες μας. Τι προσωπικό έχεις με τις ταινίες του Open και όλες τις ξεχνάς. Αλλά την σε παρακαλώ, πάμε. Απόψε που δεν την έχω δει, θα σας την πω σε λίγο. Για πες. Εμένα με πήρε ο πρωταγωνιστής της ταινίας και έκλαιγε, βρε. Δύσκολο ήταν. Πρωταγωνιστής. Ήταν ο Πολ Γόκερ. Α, ο Πολ Γόκερ ήταν. Η Τζέσικα Άλμπα, μήπως επήρε η Τζέσικα. Αυτή είναι εννοούσα. Για πες. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα λαϊκίσω λέγοντας ένα που μου έστειλαν τα μιμίδια στην ελληνική. Έχει γενέθλιο Σακίλ Ονίλ, γνωστό παστιμπολίστας. Όχι σήμερα, μία μέρα. Και μαζεύονται οι φίλοι του πριν πάνε στο σπίτι. Στο σπίτι, στο πάρτι το οποίο έχει να κάνει και συζητάνε, λέει, τι του πήρες δώρο, λέει, εγώ του πήρα μια καφετιέρα. Α, ωραία. Εγώ, λέει, ένα αποχυμωτή. Α, ωραία δώρο, τέλειπα. Εσύ, εγώ μια τοστιέρα του πήρα. Μάλιστα. Εσύ, εγώ ένα γουρούνι. Καλά, βρε, γουρούνι στο Σακίλ. Κατάλαβες, γουρούνι στο Σακίλ. Ούτε. Σα άρεσε. Δεν ξέρω τι να κάνω πραγματικά. Τίποτα. Να προχωρήσω. Κλαυσίγελο. Δεν ξέρω πώ να τη δώσω. Να δώσει πάσα για τη δημοσκόπηση. Νομίζω ότι τα κρύα ανέκδοτα του Στάθη Παναγιωτόπουλου είναι η Ελλάδα προσωποποιημένη. Δεν ξέρεις αν πρέπει να κλάψεις ή να γελάσεις. Η αγαπημένη μου χώρα είναι. Και εμένα είναι η αγαπημένη μου χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι. Αφιερώεις. Η οικογένεια της Όλγας εύχεται χρόνια πολλά στο Ολγάκη που γίνεται 10 χρονών. 10 χρονών θα καταστήσει το Ολγάκη. Θέλω να στείλω χρόνια πολλά και στο Θαλασσάρα που τον ξέχασα χθες. Okay. Ποιος ρε, ο Θαλασσάρας.
Χρόνια πολλά. 8 έγινε, 8. Πάμε. Μπράβο. Α, ο μικρό Θανασάρα. Ναι, ρε, 8. Ποιο ρε. Νόμιζα ότι ήταν ο Θανασάρα. It's good. It's good. So good. So good. Yes. Η Μιχαέλα στο Μανώλη από τη Φιλανδία που έφυγε, είναι φιλιά του. Θα μου επιτρέψετε να στείλω και του χαιρετισμού μα, όλων μα, στην οικογένεια του Τζίμι του Σελματζίδη, του φίλου μα, ο οποίο. Του ιδρυτή των Σάρι, ο οποίο έφυγε από τη ζωή και ήταν μεγάλο χιουμορίστα και πολύ καλό παλικάρι, τον αγαπούσαμε πολύ. Μέσα από την τίποτα παραπάνω. Μέσα από την καρδιά μα. Μέσα από την καρδιά μα. Λοιπόν, διάλογο τώρα, του άρεσαν αυτά του Τζίμι, διάλογο μεταξύ μαμά και γιου. Πήγαινε παιδί μου στο μπακάλι και πάρε ένα γάλα. Και αν έχει αυγά, πάρε 10. Γυρνάει ο γιο μετά από λίγη ώρα με μια μεγάλη σακούλα, λέει τι είναι αυτά. Λέει γάλατα. Γιατί πήρε 10 γάλατα. Είχε αυγά. Και αν έχει αυγά, πάρε 10. Κατάλαβες δηλαδή το αντικείμενο της προτάσεως ήταν διαφορετικό. Με τον πόλεμο. Σ' άρεσε. Πώς πυροβολεί πατάτα. Καταπληκτικό ήταν. Φεύγω. Όχι, φεύγω. Δεν είστε μετά. Δεν γίνεται. Τι so good. Yes, so good. It's good. Very good. Very nice. Αφιερώσεις καταρχάς. Χρόνια πολλά στη Γογό που έχει τα γενέθλια τη σήμερα. Πολλά, Γογό. Χρόνια πολλά, Γογό. Ο Τάσος και η Κατερίνα εύχονται χρόνια πολλά στη ζωή που είναι 10 ετών. Ο Τάσος και η Κατερίνα σημειωτέων έχουν αδυναμίες στο Χρήστο Κιούση. Τι να κάνεις. Α, εντάξει, καλό. Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή για αυτό. Υπάρχει, ναι, θεραπεύεται. Ο Βασίλης από την Γλυφάδα στέλνει στην Αδαμαντία όλη του την αγάπη ή κάτι παρεμφερές. Είπε, τι κάτι παρεμφερές. Τι εννοεί, κάτι παρεμφερές. Τι εννοεί ο Σάτυρος. Και πάνω απ' όλα. Η Δανάη Βλάικο από την Αλόνισο, τις ευχές της στο Στέλιο Μποράκη, τον μπάρμαν της καρδιάς μας, που έχει τα γενέθλια του σήμερα. Στελάρα μου, χρόνια πολλά να ζήσεις. Γεια σου, Στελάρα, χρόνια πολλά, αγόρι μου. Καταπληκτικό παιδί. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος στέλνει τα χαιρετήματά του στη Σαντορίνη. Ελπίζω το νησί. Δεν βάφτισαν καμία άλλη. Να υπάρχει γυναίκα. Να πω χρόνια πολλά στην Ιωάννα στην Πάτρα. Στην Ρεγκίνα τη χορεύτρια. Καλά, βρε. Πάμε στον κρύο ανέξα τη. Το οποίο είναι και περιττό. Το οποίο είναι και περιττό μετά τι αφιερώσει. Το οποίο μας το έστειλε ο Αλέξανδρος και η Φιέτα από τη Χαλκίδα. Καλή ελευθερία να έχετε, Χαλκίδα αγαπημένη μας. Και λέει ο Αλέξανδρος, είδα γίδια στον ύπνο μου. Μπήκαν τα γίδια στο My Dream. Τα γίδια στο My Dream, My Dream, στον ύπνο του. Πρέπει να συνοηθούμε. Να το έχουν στείλει 500 όλη τη μέρα σήμερα. Να σου πω κάτι, ρε Στάφη. Τόσο πρόλογο, σήματα φτιάχνουν. Τι κάνουμε εγώ αυτό με τον πρόλογο που ηχητικά σήματα. Αφιερώσει. Για να πει αυτό το πράγμα. Έχω δεύτερη ευκαιρία. Έχει. Ο τύπο ο οποίο περπατάει, να πούμε, και κρατάει ένα σημειωματάριο. Αυτό έχει και δράση. Κασκαντέρ. Παραστατικό. Όχι, όχι, σήκω, πε. Έλα, λέγε. Αλήθεια, το ξέχασα. Το μυαλό μου κυρίω του Μπογιατζή, ο κόπαλο. Δεν πάμε καλά, γεια. Θα το κρατήσω για λίγο. Αλήθεια, το ξέχασα πώ πάει. Έτσι είναι, αυτή η ηλικία το έχει αυτό. Α, ναι, το θυμήθηκα. Περίμενε! Όρθιο, μην το ξεχάσει. Περπατάει λοιπόν και σημειώνει και γράφει τελικά σε ένα χαρτάκι και του λέει: καλά, λέει, τι κάνει. Περπατά και γράφει ταυτόχρονα. Ναι, είμαι πεζογράφο. Απαπα. Συγγνώμη. Συγνώμη. Και το Σπυρέτο, ρε, ξέχασα. Δεν φταίει κανείς. Μια πολλά το φίλο μου, το Σπυρέτο, το Χαρελάβρε. Θεέ μου, Θεέ μου. Είμαι κυβέρνηση. Λοιπόν, αφιερώεις. Η Άννα στέλνει την αγάπη της στην Αγγελική μας που είναι στο νοσοκομείο Σωτηρία και εμείς όλοι μαζί της να βγει το ταχύτερο δυνατόν Αγγελικούλα. Περαστικά. Χρόνια πολλά στην Ιωάννα και η Διακοπούλη από την Πάτα που έφυγε η γενέθλιά της. Πολλές ευχές στην Εύα και στον Ανδρέα από το Μελισσοχώρι και στο φίλο μας τον Τζεφ, ο οποίος σήμερα γίνεται 54 χρόνια πολλά, Τζεφάκο μου. Αυτό το ρωτάω. Δεν το λες και Τζεφάκο. Τζεφάκο. Είναι πολύ καλό παιδί. Τζεφάκο. Χρόνια πολλά, ρε Τζεφ. Για το Στάφι, όλοι αυτοί. Για μένα αυτή είναι μικρή, κατάλαβες. Λοιπόν, με προβληματίζει το γεγονός ότι το ανέκδοτο το δημιούργησε ένας ο οποίος υπογράφει Ρωμανός από Πετρούπολη και μου φαίνεται πολύ ψευδόνυμο αυτό. Είναι δύο φίλοι και λέει ένας στον άλλον, πάμε Κυριακάτικα, λέει μια βολτίτσα στο πάρκο. Έχει ανοίξει ένα καινούργιο πάρκο εδώ στη γειτονιά. Λέει πάμε και δεν πάμε. Πάνε λοιπόν στο καινούργιο πάρκο που γράφει απ' έξω το έντεχνο πάρκο. Δεν δίνουν σημασία. Αλλά επειδή ακούνε έντεχνο τραγούδι, μπαίνουν μέσα. Τέτοιος είναι. Και μπαίνοντας μέσα, ακούνε, ξέρω εγώ, ακούγεται το τραγούδι «Η Εφτά Νάνη» του Καβαδία, μετά από λίγο τον Καραντί, μετά από λίγο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρχα κτλ. Προχωράνε, πυκνώνει η βλάστηση, πολλά δέντα γενικότερα. Ακούει κάποια στιγμή πιο δυνατά από όλα, ακούγεται η Ρόζα. Λέει, τι γίνεται, ρε φίλε, εδώ πέρα. Ναι, να ρωτήσουμε τον υπάλληλο. Πάνε λοιπόν τον Κυπουρό, τον ρωτάνε, λέει, κύριε Κυπουρέ, αυτοί όλοι οι ήχοι, οι μουσικές, από πού προέρχονται, λέει, από το θάμνο. Λέει, ποιο θάμνο? Το θάμνο Μικρούτσικο. Όχι εγώ, ο Ρωμανός από την Πετρούπολη. Όχι. Καλά, είστε τρελοί. Όχι εγώ. Κόψε το θάμνο, ρε. Κόψε το θάμνο. Εγώ ερμήνευσα απλώς.
Εκτελούσε εντολές, κύριε Πρόεδρε. Ο θάμνος ο μικρούς. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη για το ανέκδοτο που μόλις ακούσατε. Γιατί το τσιόρδι ήταν καλύτερο. Συγγνώμη για το, από τον Θάνο τον αγαπημένο μας. Αν και είχε πολύ, πάρα πολύ χιούμορ. Ο Θάνος είναι αυτό. Όχι, ούτε ο Θάνος με πολύ χιούμορ. Ακόμα και αυτός θα σε έδερνε, πιστεύω. Ακόμα και αυτός. Θα το δούμε αυτό.